Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κλιμακώνεται η ανησυχία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό μέτωπο με τα σχέδια και τις αναφορές να δείχνουν κυριολεκτικά ένα απίστευτο θρίλερ και σε τοπικό επίπεδο. Αυτή η αβεβαιότητα κυριαρχεί. Πάμε εμείς να σχολιάσουμε τις εξελίξεις και τις τοπικές τους φυσικά προεκτάσεις με τον διευθυντή της τηλεόρασης ΜΠΕΣ, τον Νίκο Μπελογιάννη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Θέμη. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας και ο διευθυντής της εφημερίδας Φωνία, Θανάση Τσαμούλης. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα. Λοιπόν, Νίκο, να ξεκινήσουμε με το θέμα που προσέγγισες χθες και που έχει να κάνει με την προέκταση φυσικά του τι γίνεται. Με την ανησυχία που υπάρχει από τους πελάτες που έχουν εμπιστευτεί τις κυπριακές τράπεζες και έχουν βάλει εκεί τα λεφτά τους. Αν υπήρξε απάντηση σήμερα από τους διευθυντές. Να πω ότι τελικά οι πιέσεις των ανθρώπων και οι πιέσεις προς εμάς, και εμείς το μεταφέραμε εκτός αγοράς στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων, αυτό ότι δηλαδή ότι οι πελάτες ψάχνουν να βρουν απεγνωσμένα τους διευθυντές των κυπριακών τραπεζών και είναι κρυμμένοι στην κυριολεξία, κρυμμένοι, ενώ δεν θα έπρεπε. Αυτή η ένταση η οποία δημιουργήθηκε χτες το βράδυ αυτό που μεταφέραμε εμείς από τον απλό τον κόσμο σήμερα, μας πήραν σήμερα αρκετή τηλέφωνο και μας είπαν ότι οι διευθυντές και πιο πολύ η Τράπεζα Κύπρου επικοινώνησε με κάποιους πελάτες της και τους είπε ότι είμαστε εδώ, ξέρω εγώ, αυτά. Εντάξει, και αυτό είναι μια καλή συνέχεια. Και αυτό να το επικροτήσουμε, γιατί εμείς έχουμε μάθει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όπως σας είχα πει. Χρειάστηκε βέβαια η καταγραφή του κόσμου πρώτα. Ναι, η καταγραφή του κόσμου και η πίεση του κόσμου προς εμάς και εμείς το μεταφέραμε. Γι' αυτό και αυτοί σήμερα πήραν κάποιο τηλέφωνο. Να πούμε ότι αυτό θα πρέπει να το βάλουν καλά στο μυαλό τους, την υποχρέωσή τους. Όχι είναι διευθυντές μόνο για τα κουστούμια και τα γραφεία, τα πολυτελή γραφεία που είναι για τους παγκελούς μισθούς. Γιατί από ό,τι βλέπουμε, ότι η Λαϊκή Τράπεζα έκλεισε ή αναδιορθώθηκε, όπως τη λένε. Είδαμε ότι οι καταθέσεις, τα πράγματα είναι συγκλονιστικά στον τραπεζικό τομέα. Μπορεί και αύριο αυτοί να μείνουν χωρίς δουλειά και οι διευθυντές και να ψάχνουν να βρουν δουλειά. Και επειδή είναι και σε κάποια ηλικία, είναι δύσκολο να βρουν δουλειά. Εκτός και έχουν μαζέψει τόσα πολλά χρήματα τόσα χρόνια, τα έχουν βάλει στον παγούλο. Γιατί αν δεν τα έχουν βάλει στον παγούλο και τα έχουν βάλει στην τράπεζα που δουλεύανε, μου φαίνεται ότι τα χάσανε. Για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, και πρέπει να έρθουν και στη δική μας θέση. Τη θέση των ανθρώπων που δανείζαν τόσο καιρό, τη θέση των ανθρώπων που απεγνωσμένα τους ζητούσαν ρυθμίσεις, τους ζητούσαν το ένα, τους ζητούσαν το άλλο. Βέβαια δεν μπορούσαν να κάνουν και αυτοί πολλά πράγματα. Να τα πούμε με το στραβό το δίκαιο. Αλλά τουλάχιστον ακούστε, κύριοι διευθυντές των τραπεζών, όλοι και γενικά πιο πολύ εσείς των κυπριακών τώρα που βλέπετε τι γίνεται, αλλά και οι υπόλοιποι. Ακούστε την απεγνωσμένη προσπάθεια των ανθρώπων. Όσοι δεν μπορούμε να πληρώσουμε, δεν έχουμε να πληρώσουμε. Δεν έχουμε βγάλει τα λεφτά στο εξωτερικό. Δεν έχουμε. Αυτό το πράγμα να καταλάβετε. Και πρέπει να σκεφτείτε ότι πλησιάζει, όπως είναι τα πράγματα, για πολλούς και η θέση δική μας. Να μην έχετε δουλειά κι εσείς, να σκέφτεστε πώς θα πληρώσετε το ρεύμα σας, να σκέφτεστε πώς θα πάτε τα παιδιά στο φροντιστήριο, πώς θα πληρώσετε τα φροντιστήρια των παιδιών σας ή αν σπουδάζετε τα παιδιά σας έτσι και έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ελάτε και στη θέση των πελατών σας. Μην το παίζετε διευθυντές εφυψηλού. Και καλά κάνατε σήμερα και το επικροτώ αυτό το πράγμα, όπως και πολλοί άνθρωποι μας το είπαν, ότι πήρατε αρκετό κόσμο τηλέφωνο. Να το συνεχίσετε και αύριο και να τους πείτε τι μένει και να είστε. Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα. Και εδώ στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε αυτές τις τράπεζες με τις επιταγές, με αυτά τα πράγματα όπως είπα και χθες, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Γεγονός είναι πάντως, Θανάση, ότι σε αυτή τη θύελλα δεν έχει ακόμη σταματημό η ανησυχία και είναι λογικό ο κόσμος να αντιδρά. Και τοπικά ο κόσμος να μην ξέρει τι θα γίνει. Και σήμερα ήταν πολλοί αυτοί που έσπευσαν στα ATM και τους είδαμε να βγάλουν έστω τα 1000 ευρώ, ό,τι μπορούσαν να προλάβουν τέλος πάντων. 1000 ευρώ πλέον στη Λαϊκή Τράπεζα. 260. 260 έγινε. Να δούμε αύριο πόσο θα είναι, Θανάση. Καλά, αύριο. Πρέπει να σου πω τώρα, Θέμη, πέρα από το, αυτό που είπε ο Νίκος, το οποίο εντάξει έτσι είναι, αλλά είναι και αυτή σε μια κατάσταση πανικού. Βέβαια. Στην Κύπρο αυτή τη στιγμή εξελίσσεται σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια το δόγμα. Το σοκ. Πέφτει ξύλο, άμα κοιτάξεις και γίνεται χαμός, συλλήψεις, έχει μαζευτεί κόσμος έξω από το κοινοβούλιο. Αυτή η κατάσταση γύρω από την τράπεζα και όπως μετέδωσε και ο Παύλος ο Τσίμας που είδα ζωντανό, είπε το εξής, να πούμε για να τρίχεσα, δηλαδή λέει έζησα σε όλη τη μεγαλοπρέπεια παρών τον bank run, δηλαδή τον πανικό. Γύρω από το τραπεζικό. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Κάτσε αύριο. Κόσμος έτρεχε στα ATM, στα καταστήματα, περιπολούσε, γινόταν ένας χαμός και βέβαια αυτές οι εικόνες μεταφέρονται τώρα και πιθανόν θα έχουμε και συλλήψεις για να ελπίσουμε να μην έχουμε εκεί και ακόμα πιο δυσάρεστα γεγονότα. Εν πάση περιπτώσει, να σου πω λοιπόν για την τοπική κατάσταση. Εδώ οπωσδήποτε υπάρχει αυτός ο προβληματισμός. Τι θα γίνει, τι επιπτώσεις θα έχει η κατάσταση στην Ελλάδα. Ανήσυχοι είναι πράγματι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια σχέση πελατειακή με τις τράπεζες εδώ τις κυπριακές,
ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό τι θα γίνει και με τα εδώ υποκαταστήματα. Mm-hmm. Περιμένουν όλοι να δουν τι θα γίνει στην Κύπρο απόψε που ψηφίζουν κάποια νομοσχέδια εκεί. Ναι, νομοσχέδια να χάσουν κάποια χιλιάρια. Εάν αυτά βεβαίως θα γίνουν αποδεκτά από το Eurogroup και τι γίνεται κλπ. Πάντως αυτό που φαίνεται σε τελική ας πούμε ανάλυση είναι ότι το Eurogroup, η Γερμανία, οι Βρυξέλλες, σε πάση περιπτώσει, να, και συνολικότερα η Ευρωζώνη είναι αμήλικτη σε αυτά τα ζητήματα και επισημαίνουν διάφοροι υπουργοί οικονομικών που είδαμε, δεν ξέρουν μέρων και χωρών του Νότου, για τα ολέθρια λάθη, δηλαδή ότι ενώ ήταν ουσιαστικά προαναγγελθείς ο θάνατος της κατάστασης αυτής της τραπεζικής στην Κύπρο, παρόλα αυτά φάνηκε ότι η κυβέρνηση η κυπριακή ήταν χωρίς σχέδιο καν, όχι plan B και τα σχετικά που λένε. Να. Απόδειξε ότι τώρα προσπαθούμε. Πάντως, Θανάση, να μην ξεχνάμε και τις υπόλοιπες γεωπολιτικές πιέσεις που υπάρχουν, έτσι, γιατί αυτό είναι και το κυρίαρχο ζήτημα. Η Ελλάδα, βέβαια, αυτή τη στιγμή παρακολουθεί. Γίνεται, βέβαια, και ένα χρήσιμο. Ίσως και αμήχανα, έτσι. Αμήχανα ενδεχομένως, αλλά ίσως και προσεκτικά όμως. Ναι. Το να βγαίνουμε και να λέμε, ας πούμε τώρα, στυλ Καμένου ή ΣΥΡΙΖΑ, ζήτω και τούτα και τα άλλα κλπ. Είναι να μην είμαστε και αυτοκτονικοί. Mm-hmm. Νομίζω ότι στην Ελλάδα το παιχνίδι το παρακολουθούν συνολικά. Θανάση. Και σε σχέση με τη γεωπολιτική κατάσταση και σε σχέση με την πολιτική, αλλά και με την οικονομική. Γιατί ακόμη δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς τι θα γίνει με τις καταθέσεις. Υπάρχουν στα υποκαταστήματα των τραπεζών στην Ελλάδα, τα κυπριακά, των δύο βασικά τραπεζών, ας πούμε, είναι 14,5 δις καταθέσεις. Υπάρχουν ζητήματα. Θανάση, κοίτα να σου πω ότι εντάξει, αυτά τα ζητήματα θα λύσουν τώρα οι οικονομολόγοι. Εγώ να σου μεταφέρω ότι πήρα ένα τηλέφωνο σήμερα στην Κύπρο το φίλο, το γνωστό, το φίλο μου τον Πέτρο, από και το όνομά του Μιχαλίδη. Ο οποίος τον ρώτησα, πολύ μεγάλος επιχειρηματίας, τον ξέρεις προσωπικά και ξέρεις ποιος είναι. Ο οποίος τον ρώτησα και εγώ για να δω τι γίνεται, να δω μήπως και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ξέρεις, γιατί και εμείς έχουμε μια τάση να μεγαλοποιούμε τα πράγματα τώρα. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Ο Πέτρος εμπληροφορώ, φίλε, ο οποίος ξέρεις πόσο ψύχρεμος είναι. Που το ξέρεις, τον Πέτρο πολύ καλά, Θανάση. Πόσο ψύχρεμος είναι, μου μετέφερε τα πράγματα πολύ χειρότερα από αυτά που τα βλέπουμε. Αυτό σου λέω, είναι τραγωδία. Μου λέει αυτό το πράγμα δεν έχει. Μου λέει, μου θυμίζει στους μεγαλύτερους, μου λέει το νέο Ατήλα. Εδώ γίνεται, λέει, δεν έχει ξαναζήσει Κύπρο τέτοια πράγματα. Μου λέει, και εύχομαι, μου λέει, μην μεταφερθεί αυτό θέμα και στην Ελλάδα, γιατί εκεί θα γίνει χαμός. Σκέψου ότι αυτή τη στιγμή οι τράπεζες αυτές είναι κλειστές και στην Ελλάδα 10 μέρες. Μην κοιτάς που ο κόσμος εξυπηρετείται από τις άλλες τράπεζες. Φανταστείτε, φαντάζεσαι οι τράπεζες αυτές να υπήρχαν, να γινόταν μόνο το εμπόριο στην Ελλάδα μόνο από αυτές τις τράπεζες. Τι θα είχε γίνει. Ήδη αυτή τη στιγμή τα παράπονα και η ανησυχία του κόσμου από αυτές τις τράπεζες που δουλεύει, γιατί κακά τα ψέματα, με τη Μαρφή, με την Κύπρο και με τη Λαϊκή, δούλευε αρκετό κόσμο και στην Ελλάδα. Το δόγμα του Βιενόπλη, τότε το θυμάσαι τι γίνεται η Μαρφή, είχε βάλει πολύ κόσμο μες το. Και η ικανότητα των διευθυντών εδώ, γι' αυτό και μίλησα για τους διευθυντές εχθές. Και η ικανότητα των διευθυντών που τώρα. Κρυβόντουσαν με χτες, αλλά τώρα βγήκαν από το καβούκι τους κατά κάποιο τρόπο. Να βγουν έξω μπροστά τους δύο κόσμος, τι κρύβονται. Να λάβουν τις ευθύνες, ο κόσμος είναι απελπισμένος. Όταν κάποιον του λες ότι στην Κύπρο τώρα πάνω από 100.000 ευρώ δεν έχεις τίποτα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Κάποιοι έχουν μαζέψει κάποια χρήματα. Μην κοιτάμε που δεν έχουμε εμείς. Κάποιοι έχουν μαζέψει χρήματα με υδρότα και με αγώνα και με αίμα ζωής. Με αίμα ζωής. Κάποιοι που είχαν αυτά τα χρήματα πέραν έστω το μικρό τόκο για να μπορεί να κάτι να συντηρηθούν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι κάνανε. Τώρα, τι θα τους πεις αυτούς τους ανθρώπους. Θα πεις τότε ήμουν διευθυντής και τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, κόφτω το λαιμό σας, πάρτε τηλέφωνο στην Κύπρο. Γι' αυτό και ξανακάνω έκκληση, πάρτε περισσότερους κύριοι διευθυντές. Και μπράβο στην Κύπρο σήμερα, το λέω που πήρε τηλέφωνο κάποιους πελάτες της, να το συνεχίσουν και άλλες τράπεζες. Όχι να κρύβονται. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε τα υπόλοιπα θέματα που είναι εξαιρετικά καυτά. Διάφορες προεκτάσεις αποκτά το ζήτημα που έχει ανακύψει με την ΕΔΕ Μεσσηνίας. Μια σειρά από εντάλματα, παρότι είχαν τις σχετικές εγκρίσεις και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, και θα το δείτε σε λίγο, και επιτροπών, κόβονται, ενώ άλλα καθυστερούν με συνέπεια να έχει καταγραφεί πρόβλημα με τις πληρωμές συλλόγων και επαγγελματιών. Σειρά τηλεφωνημάτων δεχθήκαμε σήμερα στην τηλεόραση Best μετά την ανάδειξη του θέματος με την κατάσταση που έχει να κάνει με την ΕΔΕ Μεσσηνίας, για την υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου της περιοχής και τον τρόπο με τον οποίο κόβονται ή και καθυστερούν τα εντάλματα. Παρά το ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις και εγκρίσεις πρώτα από τις αρμόδιες αρχές, υπάρχει μια σειρά ερωτημάτων. Κάνεστε εσείς που κόβετε σε όλους τους επιχειρηματίες τα λεφτά, οι οποίοι δεν είχαν να πληρωθούν τα Χριστούγεννα, δεν είχαν να πληρώσουν δώρα, δεν είχαν να ζήσουν, δεν είχαν να περάσουν τις γιορτές. Αυτοί τα παιδιά τους και όλοι αυτοί που χρωστάγανε. Πώς κόβετε εσείς κάποια δαπάνη, η οποία εγκρίνουν τα δημοτικά συμβούλια, εγκρίνουν οι περιφερειακές ενώσεις και την κόβετε εσείς. Δηλαδή τι είστε εσείς.
Σας έχει δώσει δηλαδή τόσο πολύ μεγάλο το δικαίωμα, δίνει δηλαδή το δικαίωμα το κράτος να συνεδριάζουν άλλοι περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια και εσείς με μια υπογραφή τα καταρχείτε? Και πρέπει το κάθε περιφερειακό συμβούλιο, το κάθε δημοτικό συμβούλιο, ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε αντιπεριφερειάρχης, περιφερειάρχης, δεν ξέρω τι είναι, να κάνει προσφυγή στο Υπουργείο Οικονομικών, αν βρει το δίκιο του. Από την πλευρά της υπηρεσίας που δεν θέλησε να υπάρξει τηλεοπτική απάντηση στην χθεσινή μας επικοινωνία, επισημάνθηκε το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, αλλά και οι διατάξεις που υπάρχουν έτσι που να προκαλούν κάποια εμπόδια. Φύγετε, κυρία Τζαβάρα, να σας δει ο κόσμος. Το ερώτημα πάντως είναι πολύ απλό. Να σας δει ο κόσμος, να δούμε ποιοι είστε εσείς. Μου είχε κρυφτεί πίσω από την ΙΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών. Έτσι κάνετε οικονομία στο Υπουργείο Οικονομικών. Οικονομία έτσι κάνετε. Τα ηχητικά σε μια παρέλαση σας πληροφορώ, γιατί είχε δημιουργηθεί το θέμα τότε με τον κύριο Μαλαπάνη και το κολπάκι και όλο αυτό που γινότανε. Τα ηχητικά τα χρεώνει, σας τα χρεώνει 3.500 και 3.700. Τα τηλεοπτικά, τα οποία είναι πολύ πιο μεγαλύτερο το κόστος, σας τα χρεώσαμε θέμα κόστος 4 και μας τα κόψατε. Όπως κόβετε και από όλους τους επιχειρηματίες αυτά τα αντάλματα που σας φέρουν εκεί. Με τι, με τη δικαιολογία. Ότι κάποια δεν τα θέλετε, κάποια δεν είναι σύνομα, κάποια δεν είναι νόμιμα, τη στιγμή που έχουν αποφασίσει. Δημοτικά συμβούλια, περιφερειακά συμβούλια, δηλαδή όλοι οι αιρετοί. Έχουν αποφασίσει όλοι οι αιρετοί με πλειοψηφία, σας τα φέρουν εκεί πέρα και τα κόβετε εσείς. Γιατί, επειδή έχετε πρόβλημα εσείς, ή με την κυρία Νικολάκου που τις κόψατε με τις βερζίνες, τη λέγατε προχτές, ή με τον κύριο Τατούλη, ή εξυπηρετείτε κάποια άλλα συμφέροντα, κυρία Τζαβαρά? Ερωτήματα από χθες το βράδυ. Απαντήσεις από σήμερα. Γιατί ο κόσμος μας πλησίασε, έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο σήμερα της τηλεόρασης Best. Μαζέψαμε περίπου ένα φάκελο εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε κι εσείς, με στοιχεία, με συγκεκριμένους αριθμούς πρωτοκόλλου που μας ζητούσε χθες η κυρία Τζαβάρα, προκειμένου και εμείς να πούμε και πιο συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, να πούμε έτσι κάποια από αυτά που μαζέψαμε, Νίκο, και που ο κόσμος. Θα μου επιτρέψεις να πω μερικά από αυτά που μου έδωσε, το οποίο έχω μείνει κι εγώ άναυδος. Δεν περίμενα κι εγώ ότι αυτή η ιστορία. Και ότι η κυρία Τζαβάρα θα έχει σωμηρία τόσο πολύ κόσμο. Είναι τρομακτικό το πράγμα αυτό το οποίο γίνεται. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να έρθω στη θέση αυτήνης της κυρίας. Αυτήνης της κυρίας Τζαβάρα, η οποία εμείς έχουμε ξεκινήσει σήμερα μετά από αυτά τα πράγματα μια έρευνα, η οποία θα αποκαλύψει πολλά πράγματα. Και θα τα δούμε, κυρία Τζαβάρα, τώρα μετά τις γιορτές. Για να δούμε πόσο καλά κάνετε τη δουλειά σας, πόσο μεροληπτείτε σε κάποιους, τι γίνεται. Γιατί έχουμε μάθει ότι υπάρχει και συγγενικό σας πρόσωπο, το οποίο δεν είναι στις λίστες αναμονής όπως είναι όλος ο άλλος ο κόσμος. Να δούμε αν επιβεβαιώνεται αυτό το πράγμα. Το λέμε με κάθε μεγάλη επιφύλαξη. Θα τα βρούμε αυτά τα πράγματα. Εγώ απλώς να διαβάσω κάποια τα οποία φέρανε και μου τα έδωσε στέμη και που έχω μείνει άναυδος. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι με χρήματα έχουν κόψει τιμολόγια 100 και 300 ευρώ έχουν να πληρωθούν 5 μήνες. Παραδείγματος χάρη, μια προμήθεια λέει φίλτρο λαδιού 120 ευρώ, 147 ευρώ ένα συσσωρευτή, κάτι ρολεμάν, κάτι εκτυπώσεις, κάτι πράγματα 348 ευρώ λέει κάποια ηλεκτρολογικά. Δηλαδή, για να σας πω ότι κάποιος άνθρωπος που κόβει ένα ρολεμάν, ένα συνεργείο το οποίο είναι 100 ευρώ, ο άνθρωπος αυτός το κόβει, πώς θα πάει να ξαναφτιάξει μετά τα κρατικά αυτοκίνητα? Όταν το κόβει κυρία Τζαβάρα. Δηλαδή έχει γίνει και μηχανικός, ξέρει ποια είναι τα ρολεμάν. Γι' αυτό το λέω, τα φίλτρα λαδιού, για να ξέρουμε τι γίνεται. Μήπως πετάνε κανένα φίλτρο λαδιού και κλέβουν το κράτος 100 ευρώ. Η κυρία Τζαβάρα έχει μείνει μεγάλο λαχωνικό. Μπράβο της. 100 ευρώ. Αλλά δηλαδή, να πούμε ότι 40 ευρώ. Αυτά, έτσι, δηλαδή, αυτά επεστράψαν. Καθυστέρησαν 4 με 5 μήνες. Λέει, επιστροφή οδηπορικών υπαλλήλων, που μας φέρανε κάτι τέτοια, με ελάχιστα ποσά από 88 ευρώ. Λόγω λήξης του οικονομικού έτους. Δηλαδή, κάποιοι που είχαν 88 ευρώ δεν τα πέρασε η κυρία Τζαβάρα. Κάποια επιστροφή και δημοσίων παλιών, δηλαδή, οδηπορικών. Τα κόψει και αυτά. Λοιπόν. Το επόμενο έτος. Με λίγα λόγια έτσι. Δηλαδή, κάτι πράγματα αυτά που λέει αυτά. Να δω άλλο τώρα. Για τη γιορτή Σίκου. Η γιορτή Σίκου, η οποία παίρνει ομόφωνη απόφαση περιφέρεια και είναι το Σίκο, είναι ένα από τα κυριότερα προϊόντα του νομού μας. Σίκο, λάδι, αυτά είχαμε. Σίκα και λάδι, δεν είχαμε τίποτα άλλο. Και ελιές. Δεν είχαμε το εργοστάσια. Ούτε παλιά είχαμε Κώστα Λαβαρίνο, ούτε είχαμε Λίτ, ούτε είχαμε, λέμε κάποια πράγματα τώρα επιχείρηση. Αυτά μας μεγάλωσαν. Αυτά μεγάλωσαν τους πατεράδες μας, τις μανάδες μας. Αυτά ήταν η οικονομία της Μεσσηνίας και αυτά έχουμε να δείξουμε προς το εξωτερικό. Το Σίκο, η γιορτή του Σίκου, η οποία πήγε ομόφωνη απόφαση, την οποία την χρηματοδότησε περιφέρεια, δεν ξέρω, με 2-3.000 ευρώ, κάτι τέτοιο ήταν το ποσό όπως το φέραμε εδώ πέρα. Το κόψε, κυρία Τζαβάρα. Ναι, το λόγο όμως έχει. Το κόψε. Μήπως δεν θα σας αρέσουν τα Σίκα? Μήπως θέλετε να πάρουμε Σίκα από την Εύβοια? Ο λόγος. Κόβετε εσείς μια εκδήλωση η οποία την κάνουν οι άνθρωποι αυτοί μία φορά το χρόνο.
Και μπράβο, λόγω, κυρία Τζαβάρα. Προχωράμε. Όχι, να πούμε. Να πούμε και το λόγο ότι δεν εξυπηρετούνται, λέει η απόφαση τη κυρία Τζαβάρα εδώ πέρα που την έχω μπροστά μου, δεν εξυπηρετούνται οι σκοποί τη περιφέρεια, όπως περιγράφονται σε κάποια άρθρα 186, και δεν έχει τεθεί, λέει, η εκδήλωση υπό την αιγίδα τη περιφέρεια. Μάλλον η εκδήλωση έχει τεθεί υπό την αιγίδα τη περιφέρεια και δεν εμφανίζεται η περιφέρεια ως διοργανώτρια. Δηλαδή τρέχα γύρευε και νικολοκαρετέρα. Αυτή η εκδήλωση την έκανε μια ζωή ο Δράκος. Μια ζωή την έκανε. Και μπράβο του και καλά την έκανε και καλά την κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι εκεί βασανίζονται πάνω που την κάνουν στον Πολύλογο και μπράβο τους και στον Θανάση τον Αναστασόπλο, ο οποίος είναι πρόεδρος, και κάνουν και αναδεικνύουν αυτό το προϊόν το μεγάλο, το οποίο εισφέρει πολλά λεφτά στον ομό μας. Το κόψατε, κυρία Τζαβάρα. Εσείς το κόψατε τώρα. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα? Μια φορά το χρόνο γίνεται αυτή η εκδήλωση. Και συνεχίζω. Λέει, δικαιολογητικά η ηχητική σκάλυψη στα αθλητικά παιχνίδια στο Αγρίλι. Κάνουν άνθρωποι μια εκδήλωση. Η οποία εκδήλωση αυτή, λέει, προμήθεια φυσών, φυλαδίων και ηχητικά, ξέρω τι λέει εδώ πέρα, ήταν 1000 ευρώ. 1000 ευρώ στο Αγρίλι, μια φορά το χρόνο την κάνουν. Τα κόψατε γι' αυτά. Πήραν απόφαση στα δημοτικά συμβούλια ή η περιφέρεια τώρα. Η περιφερειακή ενότητα δηλαδή δεν απασχολεί όλη τη Μεσσηνία, κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις δεν απασχολούν όλη τη Μεσσηνία. Εσείς, σαν σύγχρονος δικτάκτορας της ΙΔΕ, έτσι να σας ονομάσω, μην πω κανιά πιο βαριά κουβέντα, τα κόψατε κι αυτά. Ναι, να πούμε την ιδεολογία. Γίνεται κριτική ουσιαστικά στις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, παρότι όχι. Κάνετε κριτική εσείς, δηλαδή. Οι άλλοι βγάζουν ομόφωνα, οι αιρετοί, οι οποίοι είναι εκλεγμένοι από το λαό, οι οποίοι βοηθούν την ανάδειξη των θεμάτων της περιοχής, των πολιτιστικών θεμάτων, των διατροφικών θεμάτων, όπως είναι το ΣΥΧΟ και τέτοια πράγματα, και εσείς πάτε σαν το δικτάκτορα, κλακ και την κόβετε. Να πούμε τι λέει. Η υπηρεσία θεωρεί ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελεί μια εκδήλωση άθλησης και ψυχαγωγίας και όχι ουσιαστικό αθλητικό πρόγραμμα. Α, δηλαδή έχετε γίνει και γυμναστής τώρα. Και γυμναστής και αθλητικός. Ξέρετε και τα αθλητικά ποια είναι και τα αυτά. Δεν ξέρουν οι άλλοι. Ξέρετε εσείς. Χι εσείς. Πάρε το χαρτί πίσω. Μπράβο, κυρία Τζαβάρα. Συνεχίζω. Έτοιμα Μητρόπολης, λέει, για την Παναγία την Τριχερούσα. Ούτε στην Παναγία την Τριχερούσα δεν χαριστήκατε. Κόψατε μέχρι την Παναγία την Τριχερούσα. Ήταν για παροχή δείπνο και γεύμα σε δύο μέρες, έτσι. Για αυτή τρία χέρια τώρα. Ναι, είναι και αυτό, είναι και αυτή, είναι. Μήπως είναι αυτό, ναι. Για δείπνο ήταν, ναι. Για δείπνο και γεύμα, ναι. Για δείπνο και ένα γεύμα, αλλά δείπνο και ένα γεύμα το κάνει οι άνθρωποι. Μια φορά το χρόνο στην Παναγία την Τριχερούσα, το κόψατε και αυτό. Πάλι δεν εξυπηρετεί τους στόχους της περιφέρειας και η δαπάνη υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο που επιβάλλεται από τα σύγχρονα δεδομένα εθιμοτυπίας. Ναι, δηλαδή βρήκατε. Δημοσίων σχέσεων. Ναι, δεν τα βρήκατε αυτά τα πράγματα. Μήπως πρέπει να σας βάζω και εσάς να υπογράφετε από πριν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα τα βρούμε αυτά τα πράγματα όμως. Γιατί κυρία Τζαβάρα, προχωρεί η υπόθεση. Προχωρεί η υπόθεση και περιμένω να βγείτε να σας δει και ο κόσμος ποια είναι. Γιατί είπατε δεν θέλετε να βγείτε στην τηλεόραση. Δεν θέλετε να βγείτε στην τηλεόραση. Να βγείτε, να σας δει ο κόσμος. Γιατί εμείς θα σας δείξουμε την άλλη εβδομάδα. Σας το δηλώνω υπεύθυνα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, λέει, η εκδήλωση για την αρμονία, για τα 20 χρόνια της αρμονίας, κάνει άνθρωπο, τοπικός πολιτιστικός σύλλογος, η αρμονία, έκανε μια εκδήλωση. Και τους έδωσε 870, ενέκρινε 870 ευρώ την ηχητική δαπάνη η περιφέρεια, τα κόψατε κι αυτά. Μισό λεπτά, δεν ήταν τυχαία εκδήλωση, ήταν τα 20 χρόνια της αρμονίας στο πνευματικό κέντρο Καλαμάτας. Μια φορά σε 20 χρόνια το κάνει αυτό. Για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη, έτσι. Και η αιτιολογία είναι ότι διοργανώθηκε από τοπικό πολιτιστικό σύλλογο, ο οποίος δεν εμπίπτει στους φορείς της περιφέρειας και έχει περιορισμένη τοπική εμβέλεια. Ποια είναι περιορισμένη τοπική εμβέλεια? Η αρμονία την ξέρω, είναι η Μεσσηνία. Δεν είναι στην περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας. Αυτό το πράγμα. Τι να πάρετε, τι διατυπώσεις και τυπικότητες είναι αυτές που πάτε και κρύβεστε πίσω από κάποια χαρτιά και τα στέλνετε στο ηλεκτρικό συνέδριο. Γιατί συνεχίζω. Και εδώ, αυτό, πάλι παμπελοπονισκοί αγώνες υπηκού. Υπηκοί πανεπιστημιακοί αγώνες, κάποιο θα βγάλει κάποια χορηγία άνθρωποι που γίνεται αυτή η ωραία εκδήλωση κάθε χρόνο που γίνεται Θέμη. Εδώ, στον υπηκό όμιλο Καλαμάτας. Στον υπηκό όμιλο Καλαμάτας, κάτι γίνεται εκεί πέρα σε αυτά τα πράγματα, το κόψατε και αυτό. Και έρχομαι και στο τελευταίο το δικό μας. Την παρέλαση, την οποία το ξαναείπα και χτες, τη βλέπει, δεν είναι πολιτιστικό γεγονός οι δύο παρελάσεις το χρόνο, κυρία Τζαβάρα. Για εσάς δεν είναι, τι βλέπετε εσείς, τουρκικά αργά? Σας το ρωτάω, τι βλέπετε τουρκικά αργά? Το Σουλεϊμάν βλέπετε? Όλο το Σουλεϊμάν, μπράβο σας! Να μας το πείτε! Ότι εγώ κυρίως βλέπω το Σουλεϊμάν, δεν βλέπω εσάς. Δεν βλέπω τις παρελάσεις. Δεν βλέπω τα παιδιά, δεν βλέπω τους πολιτιστικούς συλλόγους. Το Σουλεϊμάν, μπράβο. Λοιπόν, εδώ τώρα, στην παρέλαση αυτή, σας έχει κάνει και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ο ίδιος προσωπικά, εκτός από την ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ότι σας είπε ότι δύο παρελάσεις είναι τις οποίες βλέπει όλη η Μεσσηνία. Θα σας πω λίγο δύο λόγια. Οι οποίες εσείς είχατε τις αντιρρήσεις σας, δεν το περάσατε,
τον εγγράψατε κοινώς και τον Περιφερειάρχη, γιατί είστε πάνω και από τον Περιφερειάρχη, είστε υπεράν όλων εσείς, και τα στείλατε τα χαρτιά στις καλένες του Υπουργείου Οικονομικών να πάνε να βρει και να μην κάνει και να μην φτιάξει και να μην διέξει. Δεν αναφέρεται στην λειτουργική δραστηριότητα, λέει, στην εκπλήρωση των σκοπών της περιφέρειας, ναι, όπως προσδιορίζονται στον ιδρυτικό της νόμο. Και αποστέλει ο Περιφερειάρχης. Βρήκατε και τον ιδρυτικό νόμο της περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης, ο κ. Στατούλης, με υπογραφή του, την έχουμε εδώ, ναι, ναι, αποστέλει ολόκληρο έγγραφο ότι η ζωντανή μετάβαση παρέλαση που έχει ευρεία επίχυση μπορεί να ενταχθεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται να την παρακολουθήσει. Η πολιτιστική εκδήλωση έχει ευρεία απήχηση κτλ. Ένα ολόκληρο έγγραφο, κύριε Στατούλης. Αλλά. Και εσείς το κόψατε για να δείτε τι γίνεται. Αυτά τα πράγματα, αυτές οι ενέργειες κάνετε, κυρία Τζαβάρα, και να σας χαίρονται αυτοί που σας βάλαν σε αυτή τη θέση. Και λέω ότι η υπόθεση προχωράει, γιατί έχουμε ήδη τα τηλέφωνα καταιγιστικά. Δηλαδή, το τι γίνεται, το πόσο κόσμο το έχετε ταλαιπωρήσει. Και μπράβο σας που έχετε ταλαιπωρήσει τον κόσμο. Πρέπει να αισθάνεστε περήφανοι που ταλαιπωρείτε τόσο κόσμο και τόσους Έλληνες σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Και ξαναλέω, που το κράτος μας έβαλε όλο τον κόσμο σωμηρία, πήρε δάνεια από την Τρόικα, είμαστε σωμηρία από την Τρόικα, χάσανε δημόσιοι υπάλληλοι λεφτά τους, λεφτά και εσείς τα έχετε χάσει λεφτά, και εσάς σας έχουν κόψει το μισθό σας. Όλα αυτά τα πράγματα ταλαιπωρείται όλος ο κόσμος και εσείς τον ταλαιπωρείτε ακόμα πιο πολύ. Για κάποιο ρολεμάν, για κάποια την Παναγία την Τριχερούσα και όλα τα υπόλοιπα. Πάντως εγώ έχω... Γιατί, για να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Βγαίστε να απαντήσετε στον κόσμο, κυρία Τζαβάρα. Γιατί μετά τις 25 του μηνός που είναι η παρέλαση, που εμείς να πούμε παρεπιπτόντως ότι στον κόσμο θα τη δείξουμε, και αν θέλετε κόψτε τη κι αυτή, γιατί τη δείχνουμε, και χάρη στην προσπάθεια όλων των παιδιών εδώ πέρα που βοηθούν, για να δει ο κόσμος, οι γιαγιάδες τους, οι πατεράδες, οι παππούλιδες, τα παιδιά τους, όλη η Μεσσηνία, για να δει τις δύο παρελάσεις τον χρόνο. Δύο παρελάσεις τον χρόνο, κυρία Τζαβάρα. Γι' αυτά, ό,τι είχε πει ο κύριος, μου είχε πει ο κύριος Μαλαμπάνης τότε, και είχε γράψει ο ιδιοκτήτης της πόλης. Μήπως πρέπει να πάρετε άδεια από τον ιδιοκτήτη της πόλης, συγγνώμη. Μήπως πρέπει να πάρετε άδεια από τον ιδιοκτήτη της πόλης για να κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι τις εκδηλώσεις και εγώ τις παρελάσεις. Να τις μεταδώσουμε. Πάντως, γιατί μυρίζουμε και μια τέτοια. Δηλαδή, έχω μια τέτοια υποψία ότι κάπου εκεί πέρα τριγυρίζεται. Θα δούμε και τις πολιτικές σας πεπιθήσεις την άλλη εβδομάδα. Θα τα πούμε όλα, κυρία Τζαβάρα. Ποια είστε, ποιους έχετε εξυπηρετήσει και ποιοι είναι στη σειρά προτεραιότητας των χρημάτων, των ενταλμάτων σας. Λοιπόν, εγώ να μείνω αμυγό στο ρεπορτάζ, το οποίο φαίνεται ότι επιστρέφονται πάρα πολλά ποσά, γιατί δεν έχει προλάβει. Κλείνει οικονομικό έτος και πάνε στη συνέχεια. Οπότε, κατά συνέπεια, υπάρχει μια καθυστέρηση σημαντική 4 με 5 μήνες. Τουλάχιστον αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ και μας φέραν οι άνθρωποι, τι να πούμε. Από τα αγωδιπορικά μπορεί να είναι 29 ευρώ, 30 ευρώ, 40 ευρώ. Τι να πούμε, από τα φίλτρα, όπως είπε και ο Νίκος. Βλέπω εδώ πέρα αλλαγή τα κάκια, αλλαγή τα κάκια για αυτοκίνητο της νομαρχίας, βλέπω εδώ πέρα. 75 ευρώ δεν τα έχει πληρωθεί. Επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος, 45 ευρώ λέει, το κόψε. Η απόφαση, δηλαδή, η απόφαση είναι, φωτοτυπικά. Σας επιστρέφουμε τα ανέλεγκτα, τα οποία να επανυποβληθούν ξανά το νέο οικονομικό έτος, αφού λύγει το προηγούμενο. Να βγει και ο κύριος Λαμπρόπλος στην ομαρχία, ο κύριος ο οικονομικός διευθύντης της ομαρχίας, ο κύριος Λαμπρόπλος. Ο αγαπητός κύριος Λαμπρόπλος, ο οποίος είναι και φίλος μου και με τιμά και φιλία του που το ξέρω, δηλαδή είμαστε σχεδόν γειτόνιοι. Να πει ο κύριος Λαμπρόπλος τι γίνεται. Συμφωνεί ο κύριος Λαμπρόπλος, όπου ο κύριος Λαμπρόπλος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Έχει περάσει πολύ μεγάλα πράγματα. Έχει περάσει, ξέρει πολύ καλά. Συμφωνεί με την κυρία Τζαβάρα, για να ξέρουμε και τι γίνεται. Πάντως είναι γεγονός ότι υπάρχει μια καθυστέρηση. Εντάξει, από αυτά τα έγγραφα που μας έχουν φέρει εδώ οι άνθρωποι, καθυστέρηση υπάρχει και ζήτημα και με τους συλλόγους και με φορείς και με εκδηλώσεις, θεσμοθετημένες εκδηλώσεις. Ναι, οι δε δημάρχοι αυτά που μας έχουν καταγγείλει σήμερα, κυρία Τζαβάρα, δεν ανήκει, εκεί η υπηρεσία. Ναι, ναι, θα δούμε τι γίνεται και τι έχει γίνει και με αυτά τα υπόλοιπα, με όλες αυτές τις υπηρεσίες. Αλλά προς το παρόν μένουμε σε αυτά τα πράγματα τα οποία παρουσιάσαμε από τα πολλά, από το φάκελο, τον τόσο που ακόμα τον κοιτάτε, και για τη μεταφορά των μαθητών, να πω, Νίκο, ότι 6-12 πήγε το έγγραφο από την περιφερεια της, από την περιφερειακή ενότητα. 6-12 ναι. Και θα μπορούσε να έχει εξυπηρετηθεί και να μην υπάρξει αυτό το πρόβλημα που υπήρξε από τις 6-12. Γιατί ήταν ένα ευαίσθητο ζήτημα, έτσι, η μεταφορά των μαθητών. Δεν θα έπρεπε να λήξει το οικονομικό έτος και να περιμένουμε το προηγούμενο. Δεν έχετε ευαισθησία ούτε για τους μαθητές, ούτε για το κτέλ, ούτε για αυτό το πράγμα. Για την επιστροφή των δικαιολογητικών που έγινε για το δεύτερο, τέλος πάντων, ζήτημα που έχει να κάνει με τους μαθητές, φαίνεται ότι επιστράφησαν όλα τα δικαιολογητικά, όπως βλέπετε και εσείς εδώ, γιατί υπήρξε πρόβλημα μόνο με δύο μαθητές. Ενώ υπήρχαν πάρα πολλοί μαθητές. Ωραία, μαζέψτε τα στοιχεία σας, κυρία Τζαβάρα, για την επόμενη εβδομάδα. Θα πρέπει να βγείτε, να έρθετε εδώ πέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, να φέρετε τα στοιχεία, γιατί εμείς το ρεπορτάζ θα συνεχιστεί, σας το λέω και πάλι. Να έρθετε εδώ πέρα να σας δει ο κόσμος και να μας διαψεύσετε εδώ πέρα, να τα πείτε αυτά τα πράγματα που λέτε και στον κόσμο, να σας δει ο κόσμος τι λέτε. Και να ανάγκη, λέμε και ψέματα, φτύξτε μας και δημόσια, άμα σας διαβάλουμε. Αλλά
Δώσε στον κόσμο τα λεφτά και τα ρολεμάνια τέτοια και να δούμε γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάω στο Θανάση. Κοίταξε, δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Η γραφειοκρατία είναι μεγάλη. Βλέπω εκεί για όταν για αυτά τα μικροποστά πρέπει να αλλάξει, δηλαδή κάτι πρέπει να αλλάξει αυτό. Δεν είναι δυνατόν τώρα αυτά τα πράγματα κάθε φορά που γίνεται μια μικροδαπάνη ή οτιδήποτε να χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία και όλο αυτό το ζήτημα. Δηλαδή είναι καταστροφικό αυτό, δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Ούτε η δημόσια διοίκηση, ούτε η οικονομία μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Και βεβαίως στο ζήτημα αυτό με τα πολιτιστικά, επειδή αυτά τα οποία αναφέρατε ήταν μέσα σε σημαντικές εκδηλώσεις. Κάποια από αυτά, έτσι. Ναι, κάποια από αυτά που αναφέρατε ήταν σημαντικές εκδηλώσεις, μου κάνει πραγματικά εντύπωση. Τα 20 χρόνια της Αρμονίας. Η Αρμονία είναι ένας σύλλογος με διακρίσεις, πανελλήνιες, με τη χοροδία της, με ένα περιοδικό αξιόλογο. Και μπας περιπτώσει έκανε μια επαιτειακή εκδήλωση στην οποία τη στηρίζει η περιφέρεια. Δηλαδή, αν γνωρίζει η κυρία Τζαβάρα να υπάρχουν πολλές αρμονίες, ας πούμε, στο επίπεδο της περιφέρειας των Λοκουνίων. Πού θα πεις ανθρώπους αυτούς. Ή και σε Πανελλήνια. Φάση 20 χρόνια με συνέπεια να υπηρετούν τη μουσική και όλα αυτά, την παράδοση, το περιοδικό. Είναι γεγονός ότι ήδη η Θανάση έχει μπει πλέον στη σκοπιμότητα, έτσι. Εξετάζει τη σκοπιμότητα. Από εκεί που εξέταζε την νομιμότητα, έχει μπει και στο θέμα της σκοπιμότητας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όπως. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι για να φτάνει σε τέτοια ζητήματα με φορείς, με όλα τα άλλα κλπ. Ενδεχομένως να υπάρχει κάποιος νόμος. Αλλά αυτά πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαριστούν. Δεν μπορεί, ας πούμε. Κάτσε για τον νόμο, Θανάση, έχει πολλά παραθυράκια και ο καθένας εφαρμόζει τον νόμο κατά το δοκούν. Αυτό κάτσε με την εβδομάδα να δεις τι έχει περάσει, σε ποιους τα έχει περάσει, τι γίνεται και θα δεις και θα φύγεις από τα ρούχα σου. Γιατί το εργάκι συνεχίζεται τώρα. Και θα δεις ποια είναι η κυρία Τζαβάρα την εβδομάδα, την οποία θα την έχουμε και εδώ, την προσκαλώ από τώρα που θα έχουμε και τα στοιχεία τα περισσότερα. Να δούμε τι θα πει η κυρία Τζαβάρα. Να δούμε. Γιατί η έρευνα συνεχίζεται. Και εμείς όπως κάνουμε τη δουλειά της και εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Πρέπει να δοθούν κάποιες εξηγήσεις δεδομένου ότι η περιφέρεια δεν μπορεί να λειτουργεί σε αυτό το επίπεδο και να λειτουργεί παράνομα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό δηλαδή. Όταν κάποια πράγματα λοιπόν τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί και γίνονται ή για τη λειτουργία ή για τις προμήθειες εκεί κάποια ζητήματα, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια ταλαιπωρία. Αυτό είναι αδιανόητο. Πάμε γιατί έχουμε το επιμελητήριο. Περίμενε τώρα να δεις. Και έχουμε και εκπομπή και μετά. Ο Ασκός Θεόλου έχει ανοίξει για το επιμελητήριο Μεσσηνίας. Να δούμε τα χθεσινά γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικά. Οι εξελίξεις πάντως είναι απρόβλεπτες. Η επίθεση που εξαπέλυσε ο ειδικός σύμβουλος Γιώργος Γκούμας στον πρόεδρο του επιμελητηρίου Δημήτρη Μανιάτη με απίστευτες εκφράσεις λιδωρώντας τον δεσμό και τον ίδιο ήταν πρωτόγνωρη και καταγγέλθηκε από μέλη της Διοικητικής της Επιτροπής. Απειλές, παραιτήσεις, εγκλήσεις και αποπομπές. Ένα σκηνικό θρίλερ στείνεται γύρω από το δεσμό που κανείς δεν ξέρει που θα καταλήξει. Δεν έχουν προηγούμενο, αλλά σίγουρα θα έχουν επόμενο τα όσα εξελίσσονται στο επιμελητήριο Μεσσηνίας με τον θεσμό να περνάει οριακές στιγμές. Μείναμε κατάπληκτοι από την ανάρμοστη συμπεριφορά που επέδειξε ο κύριος Γκούμας στα όργανα μας κάτω του επιμελητηρίου, όπως ήταν η ειδικούς επιτροπή που σχεδιάζαμε χθες. Όπως αναδείχθηκε μέσα από το χθεσινό ρεπορτάζ της τηλεόρασης Best και με βάση και τα όσα σημείωσε και ο γραμματέας του επιμελητηρίου Σωτήρης Αραντέας που συμμετείχε στην Διοικούσα Επιτροπή, στην τελευταία συνεδρίασή της συνέβησαν πράγματα και θαύματα με μια απίστευτη επίθεση από τον ειδικό σύμβουλο Γιώργο Γκούμα προς τον πρόεδρο του φορέα Δημήτρη Μανιάτη. Πρωτόγνωρες καταστάσεις. Συνέβηκαν πράγματα διανόητα. Δηλαδή, έχει πέσει πάνω στο τραπέζι του Προέδρου. Που αν ευτυχώς ο κ. Μονιάτης λόγω με αυτήν την ευγένεια που τον διακατέχει και αυτή την ηρεμία που έχει, που μακάρι να μην του ανθρώπου του βγει και ξεσπάσει σε κάτι άλλο, αν δηλαδή κουνιόταν στον τάτο έχει ξύλο. Θα πέφτει πάνω κεφάλι για να δει είσαι διορισμένος, είσαι υπάλληλος, εγώ σε έκανα πρώτη και εγώ σε βγάζω όποτε θέλω. Τι λέτε αυτά κύριε, δεν τι πράγματα αυτά που κύριε κάνετε κύριε. Πέραστε έξω παρακαλώ, φέραστε μία σιγά τα καλτσόν μου λέει. Αν είναι δυνατόν. Να συνεδριάζει το όργανο και να έχει τέτοια ασέβεια στο πρόσωπο του θεσμού του Προέδρου, στο θεσμό του επιμελητηρίου. Αφού νομίζετε ότι οφείλεται αυτή η μεταλλαγή εδώ και δύο μήνες, σώνει και καλά να ρίξουν το. Να ρίξουν το Μανιάτη. Δηλαδή, πώς προήλθε. Δεν μπορεί να τρελάθει ξαφνικά και ο Γκούμας να τρελάθει και να δεν ρίξει το Μανιάτη. Τι γίνεται, δηλαδή. Κύριε Μπελογιάννη, ο κύριος Γκούμας, από όσα του έχουμε δώσει, δεν πάει τίποτα παραπάνω. Όλα αυτά είναι καθυπέρβαση. Όλες οι εξουσίες που είχε
Είναι ναι. κάθε υπέρβαση. Δεν είναι κανένα σύμβολο του να το λέσουμε έτσι. Δεν μπορούμε τίποτα. Τι να το κάνουμε, πρώτα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Άρα λοιπόν ψάχνει να δει ποιο είναι το ζητούμενο. Αν βέβαια θέλει να έχει ένα πρόεδρο και μια επιτροπή και ένα ΔΣ που εκπηρετούν τι προσωπικέ του φιλοδοξίε, δηλαδή αν υπάρχουν και ποιε είναι, εγώ τουλάχιστον αυτό το ρόλο δεν μπορώ να το παίξω. Και από ό,τι βλέπω και πολλοί από τα μέλη του ΔΣ, για να μην αναφερθώ στην δικού επιτροπή, αποκλειστικά. Και πολλοί από τα μέλη του ΔΣ δεν είναι έτοιμοι να παίξουν τέτοιο ρόλο. Είναι ο ρόλος των υποτακτικών που έλεγα εγώ και το έχω πει με τον Θανάση Τζαμούλη πολλές φορές. Στον πρόεδρο της ΕΤΑΠ Γιώργο Γκούμα, λίγο πολύ όπως σημείωσε ο κύριος Αραντέας, τα δώσαν όλα. Μέχρι και πολυτελές γραφείο δημιούργησε στο κτίριο του μελητηρίου, βγάζοντας έξω τον διευθυντή. Γιατί τελικά εσείς τον ψηφίσατε για ειδικό σύμβουλο. Ναι. Ειδικό. Τώρα τι ειδικότητα είναι αυτή, εν πάση περιπτώσει. Εσείς ξέρετε καλύτερα, αλλά εσείς νομίζω ότι ψηφίσατε να έχετε ένα ταβατζή εκεί. Όπως το μετεξέλιξε ο κύριος Γκούμας και αυτό ήθελε να κάνει, όχι ότι ψηφίσαμε και όταν μου λες ότι πέφτει επάνω στο τραπέζι και του λέει εγώ σε έβαλα, εγώ σε έκανα, κανονικά πρέπει να το πετάξετε έξω. Μα εγώ επικαλέστηκα την αστυνομία να πάω να το πετάξουν έξω. Και μου λέει σιγά τα καρτσόν, με ένα στυλ σαν τα καρτσόν. Αυτές οι μαγκές δεν υπάρχουν, υπάρχουν θεσμοί και λειτουργούν κάποιοι κανόνες στα θεσμικά όργανα. Να πω, είναι τις πιάτσες, να πούμε. Ένας ο οποίος θα ήθελε να είναι σήμερα ο πρόεδρος του Δημητηρίου και θα μπορούσε να είναι κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Με τέτοιες συμπεριφορές. Εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω με τίποτα. Μου είναι αδιανόητο. Παρετιόταν ο Μανιάτης, ευτυχώς ο άνθρωπος, ευτυχώς και το λέω και πάλι για το θεσμό. Δεν παρετείτε και τον καλό πάλι από απόψε αυτό το βήμα να σεβαστεί το όνομά του, την οικογένειά του και το θεσμό. Και να μην παρετηθεί. Και να μην παρετηθεί. Οι εξελίξεις είναι αργαθές και σίγουρα απρόβλεπτες. Όπως σημείωσε ο Σωτήρης Αραντέας, στην επόμενη συνεδρία της Διοικητικής Επιτροπής θα προτείνει την ανάκληση ιδιότητας του Ειδικού Συμβουλίου από τον Γιώργο Γκούμα, καθώς και την έξωσή του από το γραφείο του του επιμελητηρίου. Και ζητάω δύο θέματα να βάλουμε στην ημίση διάταξη της Διοικητικής Επιτροπής και ελπίζω να μην έχει αντίρρηση ο πρόεδρος. Το ένα να είναι να άρουμε πια αυτή την που έχω κάνει, την ανακαλέσουμε αυτόν τον ορισμό του Ειδικού Συμβούλου για τα όργανα της Δικούσας και του ΔΣ, πρώτο, και στο από τον κύριο Γκούμα βέβαια, και δεύτερο, να του ζητήσουμε να επιστρέψει το γραφείο του, να επιστρέψει στο γραφείο στην ΕΤΑΠ, στις εγκαταστάσεις της ΕΤΑΠ, να φύγει από το επιμελητήριο. Γιατί πια έχει γίνει πληγή πια για το επιμελητήριο. Αυτή η παρουσία του Ειδικού Συμβούλου με τις δράσεις του στον χώρο του Επιμελητηρίου. Αυτό είναι, είναι παρενόχληση λειτουργίας των θεσμικών οργάνων. Ακριβώς όπως το λέτε. Ο κύριος Γκούμας έχει φωνάξει όλο το συνδυασμό νέο επιμελητήριο. Αυτός εγκλημένος στο ξενοδοχείο, γιατί εμένα δεν με φωνάξανε, γιατί εμένα με έχουν βγάλει εκτός συνδυασμού. Εγώ δεν υπέγραψα το λεγόμενο χαρτί, το θυμάστε το χαρτί. Το έχεις, ναι, ναι, δεν έχω υπογράψει εγώ το χαρτί. Οι υπόλοιποι έχουν υπογράψει τους μαζεύλους στο ξενοδοχείο Elite και ενδεχόμενα να ζητήσει, επειδή δεν συμβιβάζει το Μανιάτης, να ζητήσει τις παρατήσεις ολόκληρων, να παρατηθούν εκεί. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση στο επιμελητήριο? Πάμε ξανά σε εκλογές, γενικά, ή πάμε σε εκλογές, να το ακούσουν οι κύριοι συνάδελφοι αυτό που έχω να τους πω, κύριοι συνάδελφοι του νέου επιμελητηρίου, ή πάμε σε εκλογές μόνο αυτών που θα παρετηθούν και οι άλλοι παραμένουν? Προβλέπει ο νόμος, κύριε Μπελογιάννη, ότι ο νόμος προβλέπει να κάνουν εκλογές στους παρετηθέντες. Και μόνο. Να το ξέρουν, δεν μόνο πέφτει η δίκη στο επιμελητηρίου δηλαδή. Και με αυτόν τον τρόπο δεν τον ρίχνουν το Μανιάτη. Γι' αυτό και λέω, συγγνώμη κύριε Σαραντέα, απευθύνουμε στους αγαπητούς συναδέλφους μου που κάναμε τον ίδιο αγώνα του νέου επιμελητηρίου, ότι αν θα παρετηθούν, δεν πέφτει ο Μανιάτης. Μα τι να πέσει ο Μανιάτης? Ναι, ο Μανιάτης δεν πέφτει έτσι. Καταρχήν έχει πάρει τις παρατήσεις όλων και μπορεί να τις παρατήσει μόνος του. Αυτά λοιπόν έγιναν χθες και κυριολεκτικά αποκαλυπτικά τα όσα σημείωσε και ο κύριος Αραντέας. Όμως οι εξελίξεις, όπως είπαμε, είναι απρόβλεπτες. Αυτές θα μας μεταφέρει και ο Νίκος. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι σήμερα, όπως το ξέρετε κι εσείς, βράζει όλη η Μεσσηνία με αυτό το θέμα. Και όχι μόνο, έχει πάρει διαστάσεις τουλάχιστον πελοποννησιακές αυτό το θέμα και αυτή η ιστορία και αυτή η κατάσταση, η οποία από ό,τι φαίνεται κρυβόταν μια βόμβα μέσα στο γραφείο του πολυτελές που είπε και ο Θανάσης. Έτοιμη να εκραγεί, να πω. Έτοιμη να εκραγεί και η οποία εκραγεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ξεκινάω πρώτα από τις πιέσεις, οι οποίες ευτυχώς ο κ. Μανιάτης μέχρι τώρα δεν έχει ενδώσει να παραιτηθεί.
και τον καλό και πάλι και τον άκουσε και εμένα και τα παρακάλια και, τα, και την πρόσκληση δική μου να μην παραιτηθεί, αλλά και του κ. Σαρδέα και πολλών ψύχρεμων τον πήραν τηλέφωνο. Εμείς την κάναμε και δημόσια αυτή την πρόσκληση να μην παραιτηθεί ο κ. Μανιάτσης, τον οποίο το ξαναεπιμένω και σήμερα να μην παραιτηθεί. Οπότε μετά από αυτή τη στάση, σήμερα έχει δεχτεί πάρα πολλές πιέσεις από αντιπροσώπους του ειδικού συμβούλου, οι οποίοι πήγαν στο μελητήριο και τον περιμένανε πώς και πώς εκεί, με τον τρόπο να του πούνε θα γίνει, να πέσουν οι τόνοι, να κάνουν, να φτιάξουν. Βέβαια ο κ. Μανιάτσης, από ό,τι είδαμε και από ό,τι μεταφέραμε και χτες στο δελτίο μας, θέμε, αυτή την κατάσταση και αυτή την ένταση τη βιώνει τουλάχιστον 2,5 μήνες τώρα ο άνθρωπος και δεν λέει τίποτα. Οπότε καταλαβαίνεις τι έχει πάθει μέσα του, πικρά έχει μέσα του. Και το αποκορύφωμα ήταν χτες βέβαια. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Ότι η ένταση αυτή που μεταφέρθηκε, δεν ξέρω τι θα κάνει ο κ. Μανιάτσης, είπε δεν παρατείται, αλλά εκεί του μεταφέρθηκε και το άλλο. Και η πίεση ήταν μεταφέρθηκε από ό,τι έμαθα εγώ και διαφορετικά. Διότι δεν πίστευαν ποτέ ότι αυτό που είπε ο κ. Σαραντέας, ότι ο κ. Σαραντέας κατέθεσε αίτηση, την οποία απεγνωσμένα έψανα να την πάρει ο κ. Ειδικός Σύμβουλος από το μελητήριο σήμερα, την αίτηση την οποία ζητάει την ανάκληση της απόφασης του ειδικού συμβούλου, την τοποθέτηση του ειδικού συμβούλου στο μελητήριο και τη αρμοδιότητα αυτή που το γνωρίζει. Και την έκπτωσή του από το μελητήριο και να πάει στην ΕΤΑΠ. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει στην ΕΤΑΠ και δεν ξέρω τι θα συνεχίσει στην ΕΤΑΠ. Εγώ ένα ψήφο είμαι. Εν πάση περιπτώσει, παίρνοντα από το χαρτί και αφού πανικοβλήθηκε, έστειλε εκεί όλο τον κόσμο να πείσουν τον κύριο Μανιάτη τώρα να μην το φέρει αυτό σαν θέμα στη διοικούσα που μπορεί να τον κόψει. Όπω ξέρω εγώ σήμερα με τι πληροφορίε δικέ μου. Και ο κύριος Μανιάτης, επειδή η πλειοψηφία ξέρετε πολύ καλά ότι είναι 2-2 τώρα και ο κύριος Μανιάτης έχει την καθοριστική ψήφο, να είναι υπέρ το να παραμείνει ο ειδικός σύμβουλος με τις αρμοδιότητες αυτές οι οποίες έχει στο επιμελητήριο. Ο κύριος Μανιάτης δεν έδωσε καμία τέτοια υπόσχεση, είπε θα τη δείτε την απόφασή μου την Τρίτη. Από ό,τι ξέρω και προς την πίνη του, δεν ξέρω τι θα κάνει. Εμένα την άποψή μου την έχω πει δημόσια από την πρώτη στιγμή ότι δεν υφίσταται για μένα αυτή η θέση όπως δεν υφίσταται για κανένα μελητήριο. Ούτε εδώ δεν υπήρξε ποτέ για το μελητήριο της Μεσσηνίας και ούτε και υπάρχει ποτέ σε κανένα μελητήριο, ούτε υπήρξε και υπάρχει ποτέ σε κανένα, δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα μελητήριο σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η θέση και με τις αρμοδιότητες του ειδικού συμβούλου και με τον τρόπο αυτό. Οπότε για μένα έπρεπε ήδη να τα έχει μαζέψει τα μπογαλάκια και να έχει φύγει από εκεί. Εν πάση περιπτώσει, η ένταση έχει προχωρήσει σήμερα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ έκριθμα. Οι αγαπητοί συνάδελφοι, βλέποντας ότι και αποκαλύπτω εμείς εκτός το βράδυ στο κεντρικό δελτίο, ότι τελικά δεν μπορεί να τον ρίξει ο Μανιάτη και να ρίξουν και να αποχωρήσουν και να παρατηθούν, σήμερα αυτή την ώρα συνεδριάζουν στο ΕΛΙΤ, το οποίο δεν ξέρω τι συνεδριάζουν και τι λένε. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο κ. Μανιάτης δεν πήγε εκεί και για μένα προσωπικά καλά έκαναν και δεν πήγε. Αν και τον καλέσανε κάποιοι να πάει, δεν πήγε, τι να πούν πάει. Αυτό είναι παρασυναγωγή. Αυτό είναι παρασυναγωγή. Είναι. Τι να πάει εκεί πέρα τον ευρύζει, τον ξεφτιλίζει. Είναι πρόεδρος, και προφανώς, είναι πρόεδρος όλων. Ναι, και προφανώς όπως και στην άλλη φορά στους άλλους, τα βάλε με μένανε ο κύριος ειδικός σύμβουλος, τα βάλε με μένανε και έβριζε μένανε, ότι εγώ τα έκανα όλα, τώρα θα βρίζει τον κύριο Μανιάτη. Το συνήθες φαινόμενο και η συνήθις τακτική του, η οποία ακολουθεί. Όσον αφορά το τι θα γίνει τώρα και ποια είναι η πορεία του, θα το δείξει η στάση του από εδώ και πέρα. Πάντως εκτιμώ εγώ ότι μόνο μια κίνηση μπορεί να κάνει. Ας σκεφτεί καλά. Μια κίνηση μπορεί να κάνει μόνο. Για να διασώσει κάτι. Να μην πω τώρα τίποτα άλλο. Από την αξιοπρέπειά του τουλάχιστον από αυτά τα πράγματα που έχει κάνει. Εν πάση περιπτώσει, εμένα προσωπικά να πω και την άποψή μου ότι πρέπει να καταλάβουν και οι δύο, και ο ένας αλλά και ο Καραμπάτος. Η άποψή μου πρέπει να καταλάβουν ότι πλέον υπάρχει άλλη διοίκηση στο επιμελητήριο, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι. Ο Καραμπάτος, αν και έχει εκλεγεί, δεν ξέρω πώς εκεί πέρα κινεί τα νήματα μέσα στο επιμελητήριο, αλλά για μένα προσωπικά, επειδή έχει δημιουργηθεί το θέμα, για μένα κανονικά θα πρέπει να παρατηθούν και οι δύο. Και να αφήσουν το επιμελητήριο να βρει το δρόμο του. Ο ένας επειδή δεν έχει εκλεγεί και ο Καραμπάτος επειδή έχει εκλεγεί και έχει γίνει και όλο αυτό το πράγμα. Γιατί είναι πολύ συνυπεύθυνος ο Καραμπάτος σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν. Να πω και κάτι άλλο, συγγνώμη σε διακόπτω, να πω και κάτι άλλο. Ότι όλη η βουή του κόσμου σήμερα, όλη η βουή του κόσμου έχει πέσει απάνω στον Κωστόπουλο. Γιατί ο Κωστόπουλος λένε στον κύριο Κωστόπουλο, τον Γιώργο, από το συνδυασμό το δικό μας, ο οποίος λένε ότι για χάρη, κάποιες φήμες για χάρη αυτού νου υπήρξε η ένταση μεταξύ του ειδικού συμβούλου και του πρόεδρου του μελητηρίου. Δεν είναι καθόλου λίστα πράγματα. Υπήρχε ένταση από πριν. Και το κυριότερο απ' όλα, διοχετεύεται από κάποιους στην πόλη ότι ο κύριος Κωστόπουλος θα κάνει αυτά
Διότι ήθελε να γίνει πρόεδρος του επιμελητηρίου. Ο Τούχε τάξη, δεν ξέρω τι είχε γίνει, να διώξει το Μανιάτη, να πάει αυτός πρόεδρος του επιμελητηρίου. Εγώ μίλησα με τον κύριο Κωστόπουλο, με βρήκε σήμερα, κάτσα μια ώρα, μίλησα με τον κύριο Κωστόπουλο. Ο κύριος Κωστόπουλος μου είπε ότι ουδέποτε ήθελε αυτή τη θέση, ούτε τη θέλει αυτή τη θέση και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται είναι ψευδέστατα. Για την αφορά, όσον αφορά το να γίνει πρόεδρος του επιμελητηρίου, ότι ήθελε τη θέση, γι' αυτό θέλει να φάει το Μανιάτη. Αυτές είναι, αυτό μεταφέρω ό,τι μου είπε. Γιατί μου θα το μεταφέρω, θες να το πεις, του λέω, όχι, μου λέει, σε παρακαλώ, μεταφέρω το. Το μεταφέρω αυτό το πράγμα με πλήρη επίγνωση αυτών που λέω. Τώρα, το τι θα πούνε εκεί, ποιον θα βρήσει, κατά το συνήθι, ο ειδικός σύμβουλος, κατά το συνήθι και τη συνήθι τακτική του σε κάποιον που δεν είναι εκεί, βρίζει όποιον δεν είναι. Ξέρουμε τι θα γίνει. Θα βρίζει πρώτα εμένα ναι, και μετά το Μανιάτη τώρα, θα λένε. Προδότη με λέγανε εμένα, θα λένε προδότη το Μανιάτη τώρα. Τέλος πάντων, ας αναρωτηθούν όλοι. Όλοι οι συνάδελφοι και οι συναγωνιστές του μιλητηρίου, αν και εμένα αυτό το πράγμα σήμερα που κάνει τη συγκέντρωση έπρεπε να την κάνει σε όλο το συνδυασμό, γιατί όλοι έχουν άποψη και όλοι έχουν φωνή και αυτοί οι οποίοι μείναν απ' έξω. Δεν μπορεί αυτοί που μείναν απ' έξω και μας βοηθήσαν όλοι για να βγει ο συνδυασμός να φτάσει και που είναι να μην έχουν λόγο και να έχουν λόγο μόνο αυτοί που ψηφίζουν. Μα απ' έξω δεν είναι για τον συμφέρει, για τον συμφέρει, το έχω πει επανειλημμένως. Όλοι πρέπει να βγουν. Όλοι. Να μπουν και να πούνε την άποψή τους όλους ο συνδυασμός. Μια και πήγε στο Ελίτ, τουλάχιστον το Ελίτ είναι μεγάλο, τους χώραγε όλους σήμερα. Και δεν τους καλούσε. Και να πάω κι εγώ να καλέσω για μένα σε όλους να πω τις απόψεις μου μπροστά σε όλο τον κόσμο. Και στα 100 μέλη τα οποία βάλανε υποψηφιότητα. Πάντως απ' έξω είναι ο κύριος Γκούμας από τη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Αυτό είναι γεγονός. Να πούμε ότι έχει διοικήσει το Επιμελητήριο και το σημείωσε και ο κύριος Σαραντέας. Πως έχει διοικήσει και στηρίζεται αυτή η διοίκηση και πρέπει να προχωρήσει επιτέλους το έργο της αυτή η διοίκηση. Θανάση, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα απόψε μετά και τη σύσκεψη. Να ξεκινήσω από το τέλος. Αυτό που γίνεται σήμερα στο Ελίτ είναι παρασυναγωγή. Μαζεύει τους συμβούλους του συνδυασμού, τους εναπομείναντες, πλην του Προέδρου, για να προχωρήσει σε κάποια μεθόδευση. Βεβαίως δεν έχει τη δύναμη και τη δυναμική και το σθένος να καλέσει όλο το συνδυασμό, γιατί πλέον αυτός ο συνδυασμός δεν υπάρχει. Είναι πάρα πολλοί, τουλάχιστον εγώ ξέρω αρκετούς, οι οποίοι όχι μόνο έχουν πέσει από τα σύννεφα από τη συμπεριφορά του τη μετέπτα, αλλά δεν θέλουν ούτε να τον βλέπουν πολύ. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, ας το αφήσουμε αυτό. Εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω πώς με αυτόν τον τρόπο, τον πρωτόγνωρο, τον πρωτοφανή, ο Σταύρος Ενιαλοπολείο έπεσε πάνω στο γραφείο παρεμποδίζοντας ουσιαστικά τη λειτουργία ενός θεσμικού οργάνου. Και από πού ως πού ο ειδικός σύμβουλος είναι ειδικός δηλαδή και για τα ζητήματα λειτουργίας των θεσμοθετημένων οργάνων. Αυτό είναι παρεκτροπή. Έπρεπε σε όποια περίπτωση και αν έχει οποιαδήποτε σχέση είχε και με τον κύριο Μανιάτη, ο οποίος αυτός τον πρότεινε για πρόεδρο στην τελική, ο συνδυασμός δηλαδή, με ομόφωνα μάλιστα. Το Μανιάτη τον ψηφίσανε 19. Μπράβο. Δεν τον ψήφισε μόνο αυτός. Ναι, όχι, αυτός τον πρότεινε, λέω. Το συνδυασμός ο δικός τον ψηφίσαν όλοι. Ομόφωνα, και όλοι έχουν άποψη. Ήταν ομόφωνη πρόταση του συνδυασμού του νέου επιμελητηρίου και τον ψηφίσανε και οι άλλοι του άλλου συνδυασμού. Άρα είναι ευρύτατης αποδοχής. Όταν λοιπόν αυτό αποσταθεροποιείται από τον ίδιο τον επικεφαλής του συνδυασμού, ο οποίος έπεσε τόσο χαμηλά για μένα να πηγαίνει να εκλυπαρεί, να τον κάνει ειδικό άμυστο σύμβουλο και να πάει να φτιάξει γραφείο πολυτελείας μέσα κλπ, σημαίνει ότι το άτομο είναι ανασφαλές. Ήθελε να ελέγχει, ήθελε δηλαδή, γι' αυτό, και αυτό που του είπε δηλαδή, ότι μη μιλάς, θα κάνεις ό,τι λέω εγώ σε έβαλα, είσαι υπαλληλός μου. Όταν είδε ότι αυτό το πράγμα, ας πούμε, δεν μπορεί να το αντέξει κανένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά, γιατί θέλει να προσφέρει, γιατί οι θέσεις εκεί των συμβούλων είναι άμυστες, ειδικά των συμβούλων, δεν ξέρω για τους προέδρους τι γίνονται και τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, αυτός που θέλει να προσφέρει λοιπόν, δεν μπορεί να ανεχθεί τέτοια τα βατζιλίκια. Αυτά δεν γίνονται ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες. Δεν υπάρχει δηλαδή κατάσταση. Τι είναι αυτό δηλαδή? Και τώρα εκλυπαρεί. Αντί να έχει σηκωθεί και να έχει φύγει σήμερα από αυτή τη θέση, εκλυπαρεί να τον αφήσουν τώρα. Δηλαδή αυτό ήτανε, έσκυψε το καλτσόν που έλεγε του Σαραντέα.
Και τώρα τι προσπαθεί δηλαδή να κάνει. Συμπαρασύρει να φτιάξει ένα μέτωπο κατά του Μανιάτη. Τώρα, όπως έφυγε ένα μέτωπο κατά εμένα, ναι. Ένα είναι αυτό. Πριν να φτιάξει ένα μέτωπο κατά του Μανιάτη. Γιατί τότε έλεγε ότι εγώ ήθελα θέσει προεδρική, αντιπροεδρική, το ένα το άλλο. Όταν αφού είδε ότι δεν μπορούσε, αυτά τα πράγματα ανατράπηκαν όλα, γιατί εγώ με στοιχεία απέδειξα ότι δεν ήθελα καμία θέση. Απλά ήθελα μόνο να και του είπα αυτά τα πράγματα ήμουν κατά οποιασδήποτε συναλλαγή και το ξαναλέω. Είπα τώρα το γυρίσει και βρει στο Μανιάτη τώρα. Τελικά έχει γίνει γύρω ο Καραμπάτο. Καλά κάνει ο Καραμπάτο και κυκλοφορεί κάθε μέρα με διαφορετικό ποδήλατο και με διαφορετικό κράνο και με διαφορετικά αυτά. Και κάνει, δηλαδή, ζει το Καραμπάτο. Εκεί που είπαμε ζει το βασικά Καραμπάτο, λέμε ζει το Καραμπάτο. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο. Τι άλλο θα ήταν. Να πω και κάτι άλλο, Θανάση. Το οποίο έγινε χτες, κατά την ώρα δελτίου. Έγραψε κάτι στο Facebook. Στο Facebook, γιατί μου το μάθει σήμερα και μάνα και το είδα, κάτι έγραψε στο Facebook για κάτι για τενεκέδες. Εγώ άκου να σου πω τώρα για τενεκέδες. Μπορεί να πουλάει τουλάχιστον εμείς μπορεί να είμαστε τενεκέδες. Επειδή είναι, να το γερώσω, Θανάση. Να σας πω εγώ, πρώτα. Θανάση, συγγνώμη. Επειδή είπε, λες για τενεκέδες, ναι. Μπορεί ο Σέμπορας να πουλάει και τενεκέδες. Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Γιατί έγραψε για τενεκέδες. Τουλάχιστον εμείς μπορεί να είμαστε τενεκέδες και προσωπικά εγώ λέω μπορεί να είμαι τενεκές, αλλά είμαι γανωμένος. Και είμαι γεμάτος ότι σαν τενεκές μέσα με αξιοπρέπεια. Αυτός είναι ξεγάνατος τενεκές, άδειος και το μοναδικό που έχει μέσα είναι μόνο λεφτά, τίποτα άλλο. Λοιπόν. Εγώ να σου κάνω ένα σχόλιο. Θα δάσει λίγο σύντομα. Ένα καταληκτικό σχόλιο ότι η κατάσταση στο επιμελητήριο θυμίζει παράγκα εσχής του ίδιου. Έχει απογυμνωθεί το επιμελητήριο. Θα έχουμε εξελίξει τώρα να δούμε, θα γίνει απόψε να έχουμε μαθαίνει. Άλλα πάει μπας προς την ΕΤΑΠ, την οποία ανέλαβε ο ίδιος. Άλλα πάει μπας προς το δρόμο στην ΕΤΑΠ που έλεγε ότι έχεις τα στοιχεία. Την οποία κρατάει ο Καραμπάτος. Ναι. Και οι δύο μαζί αυτές οι παραφιάδες του επιμελητηρίου υπονομεύουν το ίδιο το επιμελητήριο, το θεσμό. Πού ακούστηκε αυτό? Και πού ακούστηκε ένας άνθρωπος σαν αυτόν που είχε τη φιλοδοξία να αλλάξει το επιμελητήριο, να φέρει νέο κλίμα με βάση το πρόγραμμα το οποίο είχε και το οποίο η διαφωνία στην ουσία που είχαμε κατά καιρούς και έχουμε σε αυτή τη φάση είναι ότι αυτό έχει ξεχαστεί. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει νέο επιμελητήριο, δηλαδή με διακηρύξεις. Ποιο νέο επιμελητήριο, τέλος πάντων. Τώρα αυτό που υπάρχει, υπάρχουν λοιπόν οι παραφιάδες του επιμελητηρίου, τα παραεπιμελητήρια. Πώς είναι δυνατόν αυτός που είχε φιλοδοξία να ηγηθεί του επιχειρηματικού κόσμου στη Μεσσηνία να πηγαίνει και να κάνει αυτές τις παραγκούλες και αυτές τις καταστασούλες εκεί με την ΕΤΑΠ. Για να οργανώνει τις εκλογές. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αύριο για να έχουμε και περισσότερα. Θανάση, εγώ να σου τελειώσω για αυτό, γιατί πρέπει να τα πούμε τα πράγματα όλα. Μην θέλουν κάποιοι, δηλαδή αυτή τη στιγμή, να βρουν εξηλαστήριο θύμα τον Κωστόπλο για να τα ρίξουν όλα. Δεν ξέρω πόση μεγάλη ευθύνη, αν έχει ευθύνη ο Κωστόπλος. Για μένα προσωπικά. Δεν έχει ευθύνη ο Κωστόπλος και το λέω δημόσια. Γιατί έτσι νόμιζα και εγώ τον Κωστόπλο τον έβριζα στην αρχή του χρόνου από αυτό με τη διένεξη που υπήρχε μεταξύ εμένα και του ειδικού συμβούλου. Υπήρχε μια διένεξη, νόμιζα ότι φταίει ο Κωστόπλος. Δεν είναι τελικά ο Κωστόπλος το εξαστήριο θέμα. Δεν είναι ο Κωστόπλος ο φταίξης, φταίει αυτός για όλα. Ο Κωστόπλος είναι ακόμα ένας άνθρωπος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε όπως χρησιμοποιήθηκα και εγώ. Γιατί εγώ χρησιμοποιήθηκα και του είπα τη βαριά κουβέντα ότι είναι άφιλος και αχάριστος. Λοιπόν, να περάσουμε στα θέματα τα υπόλοιπα. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλή. Δεν ήταν και το καλύτερο νέο αυτό της μεταβατικότητας για το τμήμα λογοθεραπείας, όπως σημειώνεται από την πλευρά του Δήμου της Καλαμάτας. Πάντως, ο ίδιος ο Δήμαρχος τόνισε πως θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια με επικείμενες συνεργασίες σε κάθε επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθεί και να αναπτυχθεί η δυναμική του ΤΕΗ. Σε καθεστώς μεταβατικότητας μπαίνει το τμήμα λογοθεραπείας του ΤΕΗ της Καλαμάτας, με τον Δήμαρχο να σημειώνει πως ουδείς θα διανοηθεί να το καταργήσει στην συνέχεια, εφόσον έχει αναπτύξει τέτοια δυναμική. Έχει αναλυφθεί μια μεγάλη προσπάθεια, όπου η αιχμή του δώρατος σε αυτή την προσπάθεια είναι οι φοιτητές μας, με τη δική μας υποστήριξη και τη δική μας βοήθεια. Έχουμε ένα αποτέλεσμα, δεν είναι προφανώς το καλύτερο αυτό το αποτέλεσμα, αλλά έχουμε μπροστά μας 5 χρόνια, μέχρι το 18. Εγώ κρατήστε το, εκφράζω τη βεβαιότητα ότι η δυναμική της περιοχής μας και η δυναμική του ΤΕΗ θα είναι τέτοια μετά από 5 χρόνια, ώστε δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Το χειρότερο αποφεύθηκε. Εμείς όμως έχουμε τις προϋποθέσεις, στα χρόνια τα οποία έρχονται, να κάνουμε το καλύτερο.
Όπως τόνισε ο κ. Νίκας, ο Δήμος κινείται στην κατεύθυνση να ενδυναμωθούν οι σχέσεις του με το ΤΕΙ σε όλα τα επίπεδα, γεγονός που θα αναδείξει τις δυνατότητες επιστημονικής παρέμβασης του ΔΕΗ, θα το ενισχύσει και θα ωφελήσει την τοπική κοινωνία. Και για να μην μείνω στα λόγια, μέχρι το καλοκαίρι θα έχει υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΤΕΙ και του Δήμου Καλαμάτας και για την ανάπτυξη της Αλαγωνίας και για συνεργασία με το Τμήμα της Λογοθεραπείας. Θέλουμε το ΤΕΙ να μπει πολύ βαθιά στα ζητήματα του Δήμου και στα ζητήματα της λειτουργίας. Είτε αφορά σε νέες καλλιέργειες, είτε αφορά σε πρόθεση προϊόντων, συμμετοχή σε εκθέσεις, αναζωογόνηση περιοχών, όπως είναι η περιοχή της Αλαγωνίας. Και ας μην ξεχνάμε ότι για τη λογοθεραπεία έχουμε εδώ 12.000 παιδιά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πολλά από τα οποία έχουν πρόβλημα και ήταν ευεργεσία και είναι ευεργεσία η λειτουργία αυτού του τμήματος στην Καλαμάτα για δεκάδες παιδιά που θέλουν βοήθεια, που προσφέρεται δωρεάν στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές ή από τους καθηγητές. Και αυτό δεν θα το στερηθούμε. Δεν ήταν το καλύτερο, ναι. Στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου της Καλαμάτας παραδόθηκε σήμερα προσωρινά από τον ΝΟΣΚ το νέο κτίριο του Μουσικού Σχολείου της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Μια εξαιρετικά σημαντική μέρα η σημερινή για την εκπαιδευτική κοινότητα της Μεσσηνίας και όχι μόνο. Η Καλαμάτα αποκτά ένα κτίριο κόσμημα, το νέο μουσικό σχολείο, για το οποίο χρειάστηκαν προσπάθειες πολλών ετών, με το σημερινό όμως αποτέλεσμα να ικανοποιεί όλους. Χρειάστηκε από πλευράς τοπικής κοινωνίας να καταβληθεί μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από το Δήμο και από την τότε Νομαρχία και από την εκπαιδευτική κοινότητα, δηλαδή το Σύλλογο Γονέων, το σχολείο, τους μαθητές, ώστε να κατασκευαστεί αυτό το θαυμάσιο κτίριο. Αλλά θέλω να αναγνωρίσω εδώ την θετική ανταπόκριση της πολιτείας και αλλεπάλληλων κυβερνήσεων. Είναι από άποψη κόστους το σημαντικότερο έργο το οποίο έχει γίνει στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, νομίζω στο επίπεδο περιφέρειας Πελοποννήσου. Το κόστος του ανέρχεται σε 6 εκατομμύρια ευρώ. Οι δυνατότητες του είναι πάρα πολύ μεγάλες. Σήμερα δεν εγκαινιάζομαι, δεν ξεκινάμε, δεν παραδίδεται προσωρινά ένα κτίριο τυπικό για την εκπαίδευση. Παραδίδεται ένα πολιτιστικό κέντρο με μία αίθουσα η οποία έχει πάνω από 500 καθίσματα, δηλαδή θα δώσει τη δυνατότητα όχι μόνο στα παιδιά του μουσικού σχολείου να κάνουν τα μαθήματά τους με τον πλέον σύγχρονο τρόπο, αλλά θα δώσει και στην πόλη ένα χώρο πολιτιστικό, ώστε να γίνονται και εδώ μια σειρά από πολιτιστικές εκδηλώσεις, επομένως να καλύπτεται και μια άλλη ανάγκη σε μια πόλη στην οποία ο πολιτισμός έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια κυρίαρχη σημασία και αξία. Από τους υπευθύνους του ΟΣΚ έγινε σήμερα η προσωρινή παράδοση της νέας σχολικής μονάδας στους υπεύθυνους σχολικής επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας. Ένα υπερσύγχρονο κτίριο θα φιλοξενήσει και θα καλύψει τις ανάγκες των μαθητών της Μεσσηνίας. Σήμερα η χαρά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είμαι εδώ με τον υποδιευθυντή μας, τον κύριο Κοταρίδη, και τον πρόεδρο γονέων και κοιμώνων, τον κύριο Κουφαλάκο. Εκπροσωπώ βέβαια όλο το σχολείο και φαντάζομαι οι συνάδελφοι που έχουν μείνει πίσω με τα παιδιά μας για να ακολουθήσουν το ορολόγιο πρόγραμμα κανονικά, ιδιαίτερα όσοι από την αρχή βρέθηκαν στο μουσικό σχολείο της Καλαμάτας, θα αισθάνονται ιδιαίτερα συγκινημένοι και με πάρα πολύ προσμονή για τον ερχομό μας στο καινούριο κτίριο. Εγώ αισθάνομαι, πέρα από τη συγκίνηση τη σημερινή, και ένα ιδιαίτερο βάρος, γιατί όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, αυτό το σχολείο φαίνεται και από το μέγεθός του και από, και από τον εξοπλισμό του ότι είναι ένα υπερσύγχρονο σχολείο. 2013 καταλαβαίνετε 20 χρόνια αγώνας, πολύ σκληρός, τον οποίο συμβάλαμε και εμείς από την πλευρά του Συλλόγου Νέων Κηδεμόνων. Σε συνεργασία βέβαια να πιέσουμε, γιατί ξέρετε, αν δεν γίνεται με πίεση αυτά τα πράγματα δεν γίνεται τίποτα. Και τη Δημοτική Αρχή και την Νομαρχία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να τελεσφορήσει έστω και αργά το 2013 αυτό το κόσμημα. Και ένα δίδαγμα μπορούμε να βγάλουμε, ότι όταν ο λαός θέλει, πολλά μπορεί να κατορθώσει ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. Ικανοποίηση και από την πλευρά του ΟΣΚ για τα έργα που τρέχουν, και αυτά είναι σημαντικά στην ενίσχυση των σχολικών υποδομών. Η διοίκηση του ΟΣΚ από τις αρχές του 10 κάνει μια μεγάλη προσπάθεια με ευρωπαϊκά κυρίως κονδύλια να καλύψει όσο τον δυνατόν μπορεί ανάγκες σε όλη την Ελλάδα. Δημοπρατούμε έργα σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια.
Το ΕΣΠΑ το έχουμε κυνηγήσει πάρα πολύ, με γύρω στα 200-250 εκατομμύρια. Έχουμε μελέτες και κύριος Αττική, που είναι και ο κύριος χώρος του ΟΣΚ, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό το έργο ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά, μπήκε σε ένα δύσκολο πρόγραμμα στο ΕΠΕΡΑ της ΑΕΦΟΡΟΥ Ανάπτυξης. Από το 10 καταφέραμε τελικά το 11 να ενταχθεί και να τελειώσει σήμερα και να το βλέπετε έτσι όπως είναι, όμορφο και τελειωμένο. Να ευχαριστήσουμε την ανάδοχο εταιρεία που δούλεψε αρκετά σκληρά όλο αυτό το διάστημα, τους συναδέλφους που δουλέψαν εδώ και τον κύριο Δήμαρχο με τα καλά του λόγια που μας καλωσόρισε. Καλή αναμένεται η σεζόν για την πάτατα της Μεσσηνίας, που σε λίγες μέρες πρόκειται να βγει στις αγορές, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα με την πρόθεση του προϊόντος μας και κατά συνέπεια να έχει το προϊόν και ζήτηση και τιμή. Πόνημα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να γίνουν τα δέοντα, έστειλε η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Το αμέσως επόμενο διάστημα η πατάτα της Μεσσηνίας αναμένεται να βγει στις αγορές με την έναρξη της συγκομιδής της. Προκειμένου να μην υπάρξουν φαινόμενα που έχουν να κάνουν με την αθρώα εισαγωγή πατάτας και υπάρξει ζήτημα για την προώθηση του δικού μας προϊόντος, από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας έστειλε πόνημα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου αρχίζει η συγκομιδή της ανεξάρτητης πατάτας της Μεσσηνίας. Είναι η πιο πρώην περιοχή της Ελλάδος. Θα κλιμακωθεί η συγκομιδή μέσα στον Απρίλιο και θα κορυφωθεί έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα κάλυψης μεγάλου ποσοστού της εγχώριας ζήτησης. Και εφιστούμε την προσοχή και να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός συλλεκτικός και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εμπορίου, αλλά κυρίως και των περιφερειακών υπηρεσιών, έτσι ώστε να μην παρατηρηθεί το φαινόμενο των υλοποιήσεων. Όλοι γνωρίζουμε ότι κατά καιρούς έχουν αποκαλυφθεί προβλήματα ελληνοποιήσεων εισαγόμενης πατάτας, σαν ελληνική, κυρίως μεσσηνιακή. Ξέρουμε ότι μερικά συσκευαστήρια πλένουν την πατάτα και μετά την περνάνε από κοινόχρωμα, έτσι να φαίνεται ότι είναι ντόπια η προέλευση. Με βάση τα όσα σημείωσε ο κ. Αλευράς, η χρονιά αναμένεται να είναι καλή. Και τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής καταδεικνύουν πως πρέπει να υπάρξει μια προστασία και από τα φαινόμενα υλοποιήσεων που έχουν παρατηρηθεί. Γι' αυτό ακριβώς λέμε να κινητοποιηθεί ο λεκτικός μηχανισμός, να αποτραπούν τέτοια φαινόμενα υλοποιήσεων, τα οποία είναι εις βάρος και του καταναλωτή, γιατί άλλα πληρώνει και άλλα παίρνει, και κυρίως συμπιέζουν και τιμές των παραγωγών της Μεσσηνίας, που είναι πιο πρώην περιοχή της Ελλάδος. Η καλλιέργεια εξελίσσεται ικανοποιητικά. Και τα μηνύματα που παίρνω από την αγορά είναι αρκετά ενθαρρυντικά για τη φετινή παραγωγή. Επίσης αναφέρουμε ότι με βάση τη ρύση του Μητρώου των παραγωγών και τα διακινητό πατάτας, είναι εύκολη να ελεγχθεί η γνηλασιμότητα, και αυτό πρέπει να είναι στόχος των αρμοδίων υπουργείων, έτσι ώστε να περιφρουρηθεί το εισόδημα των μεσσηνίων παραγωγών. Θετικό είναι το πρόσημο του απολογισμού για το νησιώτικο καρναβάλι, όπου οι αρμόδιοι τονίζουν την ικανοποίησή τους. Ξενοδοχεία αλλά και καταστήματα γέμισαν από κόσμο που έφτασε στην πόλη, γεγονός που έφερε τα χαμόγελα στα προσπόλη. Ικανοποίηση υπάρχει από πλευράς του Δήμου Μεσσήνης για το νησιώτικο καρναβάλι, που χάρη σε αυτό μαγαζιά και ξενοδοχεία γέμισαν από κόσμο. Ένα ακόμα παραδοσιακό καρναβάλι της Μεσσήνης, το 153ο, πραγματοποιήθηκε με πολλή επιτυχία, σύμφωνα με τη γνώμη όσων τον παρακολούθησαν, αλλά και εκείνη των μέσων ενημέρωσης. Όπως εσείς στα ΜΜΕ είπατε, ήταν ένα από τα πολύ επιτυχημένα καρναβάλια της πόλης, και ας είχαμε κόντρα τον καιρό που, χαριτολογώντας τα έλεγα, πήγε να μας κάνει σαμποτάζ. Ο κόσμος έμεινε, διασκέδασε, το χάρηκε, αλλά και όταν τελείωσε το καρναβάλι δεν έφυγε. Πήγε στα διάφορα μαγαζιά της πόλης και διασκέδασε μέχρι πρωίας. Και διασκέδασαν όλοι οι κάτοικοι εδώ της πόλης, αλλά και από τον καλλικρατικό μας Δήμο που ήταν, όλων των ηλικιών. Τα μαγαζιά ήταν γεμάτα, τα ξενοδοχεία μας επίσης ήταν γεμάτα. Γενικά υπήρξε μια ένταση κεφιού στην πόλη, που αυτό είχε και επακόλουθα αγαθά στο επίπεδο το οικονομικό για την πόλη, και γενικά όλοι περάσαμε ευχάριστα και πολύ καλά. Το 153ο καρναβάλι της Μεσσήνης πέρασε πλέον στην ιστορία.
με έντονο φυσικά το στοιχείο της παράδοσης. Είχαμε και δρόμενα την Κυριακή και τις προηγούμενες μέρες, τα οποία αναβίωσαν φέτος με ένταση και με σημείο αναφοράς όσα έγιναν φέτος, εμείς θα δουλέψουμε, ήδη έχουμε αρχίσει κιόλας να στείλουμε αυτή την επιτροπή που θα εκτιμήσει όποιες ελλείψεις ενδεχομένως προέκυψαν ή όποια άλλα πράγματα χρειάζονται για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το επόμενο καρναβάλι στο επίπεδο και στην ποιότητα εκείνο που του ανήκει και του πρέπει. Ένα καρναβάλι ιστορικό, όπως και προχθές είπα, και κυρίως που μεταφέρει πολιτισμικά στοιχεία αναφοράς στο παρελθόν και τα προάγει στο μέλλον, να είναι ό,τι καλύτερο και μπορούμε εμείς να το αναδείξουμε. Και αυτό θα το κάνουμε. Γιατί όπως όλοι ξέρετε, πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και εμείς θα δουλεύουμε πάντα για το καλύτερο. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες για την οργάνωση του 154ου Νησιώτικου Καρναβαλιού. Είμαι βέβαιος, με δεδομένο ότι θα αρχίσουμε να δουλεύουμε από το αμέσως επόμενο διάστημα, ότι το επόμενο καρναβάλι θα είναι ακόμη καλύτερο, αντάξιο της παράδοσης και της φήμης του. Παγκόσμια ημέρα ποιήσης και κουκλοθεάτρου, η σημερινή και η πειραματική σκηνή της Καλαμάτας την τίμησε συνεχίζοντας με επιτυχία τις παραστάσεις κουκλοθεάτρου. Μαθητές του 19ου Δημοτικού Σχολείου βρέθηκαν στους χώρους της. Φέρανε στο νησί της νύμφης Καλυψός. 7 χρόνια έμεινα εκεί, λαχταρώντας την πατρίδα και την οικογένειά μου. Αλλά η Καλυψό δεν με άφηνε να φύγω. Καλυψό, άφησέ με να φύγω. 7 χρόνια έμεινα μαζί σου. Δεν αντέχω άλλο. Η καρδιά μου είναι γεμάτη θλίψη. Θέλω να πάω στην πατρίδα μου. Την πεθύμησα. Πεθύμησα τη γυναίκα μου, την Πηνελόπη. Το γιο μου, το Τηλέμαχο. Να, χτες τον ονειρεύτηκα. Η πειραματική σκηνή Καλαμάτα συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία τις παραστάσεις κουκλοθεάτρου με το έργο «Οι περιπέτειες του Οδυσσέα». Η επιλογή του έργου και το μήνυμά του, η πρωτότυπη παρουσίαση και ο τρόπος με τον οποίο οι κούκλες πρωταγωνιστές ζωντανεύουν όλους τους ήρωες της Οδύσσειας μαζί με τη μουσική για τα τραγούδια του Χρήστου Λεοντή και τη φωνή του Μίμη Κουγιουμτζή να διηγείται τις περιπέτειες του Οδυσσέα, δημιουργούν τον ιδανικό συνδυασμό για να εορταστεί και φέτος η Παγκόσμια ημέρα ποίησης και κουκλοθεάτρου. Να μου μιλάει και να μου γράφει γράμμα. Άκουσε τον. Πατέρα, από τότε που έμαθα γραφή, κάθε πρωί σου ρίχνω στη θάλασσα 40 γράμματα. Κάπου κάποτε, κάποιος θα σε βρει εκεί που ταξιδεύεις. Γύρνα πίσω. Σε χρειάζομαι, σε περιμένω. Ο γιος σου. Τον άκουσες, Καλυψό. Να, συνεχίσει και μου μιλάει, σου λέω. Άκουσε. Πατέρα. Σήμερα το πρωί, θεατές στην πειραματική σκηνή της Καλαμάτας, αυτό το υπέροχο έργο, ήταν οι μαθητές του 19ου Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα, 21 Μάρτη, είναι η Παγκόσμια Μέρα της Ποίησης, αφιερωμένη στην ποίηση και στο κουκλοθέατρο. Εμείς κάνουμε τον ιδανικό συνδυασμό, ανεβάζουμε τις περιπέτειες του Οδυσσέα, την Οδύσσεια βασικά, με μουσική Χρήστου Λεοντή. Ακούγεται ο αφηγητής ο Μίμης ο Κουγιουμτζής, που διαβάζει το ποίημα του Καβάφη, και μην ξεχνάμε ότι το 2013 είναι έτος αφιερωμένο στον ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη. Την παράσταση αυτή την αφιερώνουμε σε όλα τα παιδιά του κόσμου, ιδιαίτερα σε αυτά που έχουν ιδιαιτερότητες, που έχουν ανάγκες, που έχουν προβλήματα. Πάντα να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις που αγγίζουν τα παιδιά, που προσφέρουν στα παιδιά, και η πειραματική σκηνή θα είναι πάντα στο πλευρό των παιδιών. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.